Κύριοι, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Σεργίου και Βάκχου Μεγαλομαρτύρων και Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος. Πολυχρόνιδες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα εύχομαι. Ακούω την εκπομπή το σχόλιο της ημέρας και σήμερα μαζί με τον Τένι Καμαρίδη από τον Live 92,1 FM σε ζωντανή μετάδοση πλέον από την thraki.com.gr καθημερινά για τους ομογενείς περισσότερο που βρίσκονται πανταχού σε όλο τον κόσμο. Ο καιρός κάνει σκαμπανεβάσματα, τον καιρό πλέον αναφέρομαι στον καιρό για αυτούς που μας ακούν εκτός Ξάνθης και εκτός Ελλάδος. Έχουμε διαλυματάκια με ήλιο, ηλιοφάνεια, έχουμε σύννεφα, έχουμε λίγο από ψυχάλα και θερμοκρασίες καλούτσικες για την εποχή. Πάντως η ημέρα σήμερα είναι αρκετά καλή, δεν μπορούσαμε να πούμε. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι παίζει και τι ήθελα έτσι να σχολιάσω σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Διαβάζω και πάλι ότι μπαίνει νέο χέρι σε αποθεματικά ταμείων και οργανισμών για να πληρωθούν οι συντάξεις. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι το μαρτύριο της σταγόνας για τους συνταξιούχους και για όσους βρίσκονται σε στάδιο προσυνταξιοδότησης. Μερικοί αποφασίζουν να φύγουν άρων των άρων, έστω και από νεότερη ηλικία, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά βλέποντας ότι ακόμη και αυτή η πληρωμή των συντάξεων, η αποπληρωμή δηλαδή των στοιχειωδών υποχρεώσεων της πολιτείας, δεν είναι σίγουρη, το σκέφτονται και πάλι. Δεν είναι μόνο ότι έχουν πετσοκοπεί, ότι έχουν πέσει στο 50% μέσον όρο, το λιγότερο, μάλλον μέσον όρο. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει και σιγουριά κατά πόσο και για πόσο ακόμη θα μπορεί αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος να καταβάλει τις συντάξεις. Όταν βάζει χέρι σε αποθεματικά, τα οποία είναι ιερά, έγινε μία φορά με το περίφημο PSI επί Λουκά Παπαδήμου, αν θυμάστε, και είδαμε τα αποτελέσματα. Κάποιοι θεώρησαν ιερό χρέος τότε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του PSI, βλέπουμε τώρα ότι το κακό συνεχίζεται και χωρίς να υπάρχει μια συντεταγμένη ή ένα συγκεκριμένο στόχος, απλά για να καλύψουν τα κενά και τα ελλείμματα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που για να πληρώσει τη συντάξη της βάζει χέρι στα ταμεία, πώς να απαντήσεις στην πάγια ερώτηση που υπάρχει καθημερινά, διάχυτη, το πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ήμουν το πρωί, δεν σας κρύβω, σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, πήγα να κάνω κάτι εξετάσεις και με ρώτησε εκεί κάποιος πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Και του απάντησα με έτσι ηρωνικό χαμόγελο, ότι αφού γνωρίζεις την απάντηση, τι μου κάνεις την ερώτηση, για να σου πω κάτι καλύτερο. Και είπα αυτά τα δύο έτσι επιχειρήματα. Αφενός, όταν βάζεις χέρι στα αίτημα των άλλων, των πολιτών, γιατί αυτά τα αποθεματικά δεν προέκυψαν από το δημόσιο, προέκυψαν από τις εισφορές ιδιωτών, είτε εργοδοτών, είτε εργαζομένων. Όταν λοιπόν βάζεις χέρι εσύ αντισυνταγματικά και παίρνεις αυτά για να πληρώσεις τις δικές σου υποχρεώσεις, αυτό λέγεται και κλοπή νομικά, έτσι, τότε τι να περιμένεις να πάει καλύτερα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας δείκτης πλέον ανάπτυξης, αφήστε αυτά που λένε κάποιοι επιτίδιοι, οι δείκτες της ανάπτυξης είναι μηδενικοί σχεδόν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανάπτυξη, άρα δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, άρα δεν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας και γενικότερα θέσεις εργασίας, συνεχίζουν τα λουκέτα και δεν υπάρχει προοπτική, είπα τη μαγική λέξη, προοπτική για να γίνει κάτι καλύτερο, τότε τι θα σας απαντήσω. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πράγμα πάει σε μία ευθεία, όπως είναι το καρδιογράφημα, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν αναπνέει.
πώς θα επανέλθει ο ασθενής. Θέλει ένα ηλεκτροσόκ. Κάπως έτσι το λένε ιατρικά. Είναι ηλεκτροσόκ. Για να δοθεί μια πιθανότητα για να επανεκάμψει ο ασθενής. Μόνο λοιπόν με ένα ηλεκτροσόκ, κυρίες και κύριοι, μπορεί η χώρα μας να επανέλθει και να ορθοποδήσει. Και το ηλεκτροσόκ είναι πόδινο όπως και να το κάνεις. Το ηλεκτροσόκ περνάει βολτ πολλά στο ανθρώπινο σώμα και ταρακουνάει άσχημα. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν. Να ταρακουνηθούμε. Και δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό πολιτικά, αλλά κοινωνικά μεταφράζεται στο να ξεκουνηθούμε από τη θέση μας και να απαιτήσουμε πλέον πράγματα από την κυβέρνηση. Όχι να φύγει η κυβέρνηση, αλλά να απαιτήσουμε πράγματα. Αυτό κάνω, αν καταλάβατε, και εγώ τόσα χρόνια και τόσο καιρό. Φωνάζω και απαιτώ, και κάποιοι ανόητοι, για να μην πω κομπλεξικοί ή εμπαθείς ή παπαγάλοι της όποιας κυβέρνησης, μας εγκαλούν ως αντικυβερνητικούς, ότι είμαστε εμπαθείς και ότι θέλουμε να αλλάξουν οι κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν να θέλουμε να αλλάξουν? Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ του Γεωργάκη, το Πασόκ του Βενιζέλου, ο Παπαδήμος, ο Σιμίτης και ο Τσίπρας Σχάτος, είναι δυνατόν να θέλουμε να αλλάξουν όλοι αυτοί? Αργά δεν πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε. Και αν θέλετε για την εκλογολογία που γίνεται στο το τελευταίο χρονικό διάστημα, γράφουμε σήμερα και στη Θράκη ότι έχουν έρθει εντολές από τα κεντρικά, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, να ετοιμαστούν οι νομαρχιακές για εκλογές. Όμως, προσωπικά αν με ρωτήσετε, θεωρώ πως αν τη βγάλει καθαρή ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του μέχρι το Πάσχα, αν τη βγάλει καθαρή μέχρι το Πάσχα, ξεχάστε το. Πάμε για εκλογές κανονικά το 19. Για να μην σας πω ότι μέχρι τότε μπορεί να ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ακούτε έτσι συνοφριωμένοι. Υπάρχει λόγος. Να σας πω ένα απλούστατο λόγο. Αν φύγουμε μέχρι το Πάσχα και αυτός ο κοιμισμένος λαός δεν βγει στους δρόμους όπως έκανε παλιά, τότε θα φύγουν τα δύσκολα. Τότε θα αρχίσουν να έρχονται τα πιο εύκολα. Όχι για μένα, όχι για το λαό, για την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, και μέχρι τότε, μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι έτοιμη. Εδώ ρωτήσαμε την τοπική οργάνωση, την ομαρχιακή, την ΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης. Και αγρώνει γόρες. Δεν ξέραν καν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, λέει, και μπα, δεν. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Κάπως έτσι είναι και η κεντρική, έτσι, η εικόνα στην κεντρική παράταξη. Ότι ακόμη η Νέα Δημοκρατία ψάχνεται. Και ψάχνεται στα εσωτερικά της. Και ψάχνεται να βρει, έτσι, συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικές. Και ψάχνεται μεταξύ των στελεχών της ποιος πρώτα θα στηβαχθεί εκεί στην ουρά για να πάει πίσω από το Μητσοτάκη. Έτσι, έχει τις παθογένειές της. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει εκλογές. Άσε τι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει εκλογές. Αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν εκλογές. Τότε γιατί να πάμε σε εκλογές? Άρα εδώ, έτσι, διαψεύδεται, αν θέλετε, αυτή η εκλογολογία, ότι ανά πάσα στιγμή πάμε σε εκλογές. Μπορεί να αντιδρά ο κόσμος, αλλά πού αντιδρά? Η ερώτησή μου είναι, εσείς που αντιδράτε και εγώ, αν θέλετε, πού αντιδρούμε? Από τους καναπέδες. Στο καφενείο που θα πας το μεσημέρι εσύ, το απόγευμα, το βραδάκι, εσύ που θα βγεις με παρέα να πεις κανένα τσιπουράκι, εσύ που θα πάτε οικογενικά με κάποια άλλα φιλικά ζευγάρια στην ταβέρνα, θα αναθεματίζετε όλοι μαζί, ή στο γαλατάδικο που θα πάω να πάρω γάλα, θα αναθεματίζουμε όλοι μαζί τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του, θα λέμε τα μύρια όσα και μετά θα πηγαίνουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Γιατί να πέσει ο Τσίπρας? Επειδή βγήκαν 3.000 συνταξιούχοι και τους ψεκάσαν για να μην πιάσουν δάκο, από εκεί θα πέσει ο Τσίπρας? Είδατε κάτι άλλο να κινείτε? Πώς θα πέσει δηλαδή η κυβέρνηση? Πώς θα πάμε σε εκλογές? Άρα λοιπόν, μην ακούω παλικαρισμούς από διαφόρους, έτσι, γραφικούς τύπους, ιδιαίτερα πολιτικολογούντες. Ότι ξέρεις τι, δεν μπορεί να πάει αυτή η κυβέρνηση άλλο, θα πάμε σε εκλογές. Πώς θα πάμε σε εκλογές?
είναι τα πολιτικά σας επιχειρήματα που λέτε ότι θα πάμε σε εκλογές. Θα συνεχίσουμε να τους έχουμε αυτούς. Και θα συνεχίσουμε να τους έχουμε ως κακούς πολιτικούς που είναι. Δεν τους διορθώσουμε. Γιατί δεν φωνάζει κανένας. Απλά πράγματα. Για να σας πω και κάτι άλλο. Ούτε οι Ευρωπαίοι θέλουν τώρα να έχουν τα βαντούρια όταν πάμε στην δεύτερη αξιολόγηση. Γιατί? Γιατί αν πέσει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, και είναι ο Τσίπρας από κάτω και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθημερινά θα καίγεται η Αθήνα, θα καίγεται η Θεσσαλονίκη, θα έχουμε πορείες, θα έχουμε απεργίες, γιατί πίσω από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά πράγματα. Ενώ τώρα, με αριστερή κυβέρνηση, όλοι έχουν ησυχάσει. Είδατε καμιά ελμέ εσείς να βγαίνει στον δρόμο, που ήταν κάθε μέρα? Είδατε γυμνάσια, λύκεια, παιδιά, χαμός, να βγαίνουν και να φωνάζουν, που ήταν υποκινούμενα και έχει αποδειχθεί αυτό? Γιατί να θέλουν λοιπόν οι δανειστές μια έτσι κοινωνική αναταραχή που υπήρχε με τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και θα ξαναυπάρξει αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στην αντιπολίτευση? Άρα λοιπόν όλοι βολεύονται, και αυτό πάρει το σαν μια πολιτική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων, όλοι βολεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και με τους υπόλοιπους στην αντιπολίτευση. Και οι Ευρωπαίοι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία προς το παρόν. Ο κόσμος είναι χαχόλος, είναι στα κρεβάτια του, στους καναπέδες του και στα τσίπουρά του. Οπότε, για ποιο λόγο, κυρία μου, να πάμε σε εκλογές? Έχει την εφεδρεία των 17ρηδων ο Αλέξης από δίπλα. Άρα εσείς τι νομίζετε? Ότι όλοι αυτοί τώρα που γεύτηκαν και νέμονται την εξουσία θα την αφήσουν έτσι εύκολα επειδή εσύ λες τα δικά σου? Κυρίες και κύριοι, 153 είναι. Είδατε κανένας ποτέ να πει «μα» να διαφοροποιηθεί, όχι στα πάνελ τα τηλεοπτικά, στη Βουλή, επί της ψηφοφορίας? 153. Είναι πρωτοφανές και πρωτόγνωρο στην ιστορία, και όχι μόνο την ελληνική, με τρεις ψήφους να κρατιέται κυβέρνηση και να περνάει τα ντερά της, να εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό και να κρατιέται με τρεις ψήφους. Με δεδομένο ότι οι τέσσερις είναι μειονοτικοί, έτσι. Λέμε τώρα. Από την κυβέρνηση οι τρεις. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι συμπτωματικά. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Φίλοι Κατρούγκαλου και όλους αυτούς, έτσι, Τσακαλώτους και όλους αυτούς, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα, θα πάμε σε εκλογές μόνον αν συμβεί κάτι εκτακτό. Προσέξτε. Πρωτίστως σε οικονομικό επίπεδο, κανένα γεγονός, λέμε, ακόμη δεν έφυγε, μιλάω για πιστωτικό γεγονός, ή σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Τότε μόνο, ενδεχομένως, να αναγκαστούμε πλέον να πάμε σε εκλογές. Για κανέναν άλλο λόγο δεν θα πάμε σε εκλογές. Βάλτε το καλά σε μια λουδάκι σας. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση καίγεται η Ελλάδα. Κάτι που δεν συμφέρει κανένα. Τώρα, πότε θα έρθει ο καιρός να πάνε όλοι αυτοί στα σπίτια τους, είναι μια άλλη ιστορία. Και ξαναλέω, 153 κυρίες και κύριοι, μεταξύ των οποίων σχεδόν το 50% άνθρωποι που ούτε πίστευαν ότι θα εκλεγούν ποτέ. Άνθρωποι μυροκαματιάρδες, οι άνθρωποι που βγήκαν μέσα από τον κοινωνικό ιστό και καλά έκαναν. Αυτό είναι δημοκρατία. Αλλά που ξαφνικά από άνεργοι, από χαμηλό μισθωτοί, βρέθηκαν με 10.000 το μήνα. Το βάζουμε και σε μια οικονομική βάση. Βρέθηκαν με 10.000 το μήνα. 15 μας κοστίζουν. Μπορεί να παίρνουν στο χέρι αυτοί 6, ξέρω εγώ, 5,5, 7. Αλλά βρέθηκαν με λεφτά. Βρέθηκαν με εξουσία. Βρέθηκαν με αστυνομικούς. Βρέθηκαν με γραμματείς. Με παρατρεχάμενους. Βρέθηκαν με γραφεία στην Αθήνα. Βρέθηκαν με υποκλήσεις στη Βουλή. Και λέω λοιπόν, δύσκολα αφήνεις αυτό το κουτάλι. Και πας και λες ναι. Πας και ψηφίζεις ναι σε όλα. Τρεις βουλευτές θα μου πείτε. Τρεις βουλευτές. Ενώ παλιότερα με 14 και δεν τα καταφέρναμε. Τώρα με τρεις. Λοιπόν, ολοκληρώνω εδώ την άποψή μου και όπως θέλει συμφωνεί ή διαφωνεί. Άσχετα τι λένε τα κόμματα, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι έντονα, σε εκλογές δεν πάμε. Πάει αυτό.
Πιάνω ένα άλλο θέμα το οποίο παίζει και έχει να κάνει με τα θρησκευτικά. Είδατε λοιπόν χθες ότι φάνηκε πως υπαναχώρησε η κυβέρνηση, πως φέτος θα ξαναδιδαχθούν τα Ελληνόπουλα τα θρησκευτικά και του χρόνου βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχουν μάλιστα και σενάρια που θέλουν τον Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο, να μην αντιδρά τόσο έντονα, αλλά να κάνει όλη αυτή την ιστορία για να κρατήσει ισορροπίες με τους λεγόμενους δογματικούς της ιεραρχίας. Δηλαδή ακόμη και η αντίδραση του Ιερώνυμου δεν ήταν εκείνη που ήθελε ο ίδιος. Ακούμε όμως και διαβάζω σήμερα και πάλι για μετριοπαθείς στάσεις. Κυρίες και κύριοι, πολύ μετριοπάθεια έπεσε στην Εκκλησία μας. Σεβασμιότατε, αν με ακούτε κι εσείς, είναι το παράπονο μου. Όχι ως δημοσιογράφου, όχι ως σχολιαστή, αλλά ως πολίτη, ως χριστιανό ορθόδοξο. Είναι το παράπονο μου. Πολύ μετριοπάθεια έπεσε στην Εκκλησία μας. Και εκείνο που ξέρω, σεβασμιότατε, είναι πως αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν κάνεις. Και η Εκκλησία είχε μάθει να σπάζει αυγά, ιστορικά τουλάχιστον, γι' αυτό και επιβίωσε, για την Ορθοδοξία μιλάω. Είχε μάθει να σπάζει αυγά. Αλλά εδώ βλέπω ότι τα βράζεται. Μπορεί και να τα τηγανίζεται κομμάτι, αλλά δεν τα σπάζεται. Και το λέω αυτό, όχι για να προσφύγουμε σε ακρότητες. Αλλά όταν για παράδειγμα βγαίνει, συγγνώμη, η Ένωση Θεολόγων Ξάνθης και βγάζει μια άποψη, μιλάω για την Ένωση Θεολόγων, όχι για τη Μητρόπολη, έτσι, η οποία χαρακτηρίζεται σωστή και μετριοπαθής από τις τάξεις του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Μετριοπαθής λέει και σωστή. Αυτό δεν με ικανοποιεί. Ήμουν ο πρώτος άλλωστε και ο μοναδικός που στυλίτευσα την ανακοίνωση της Ένωσης Θεολόγων Ξάνθης, χωρίς ωστόσο να λάβω μία απάντηση. Χαρακτηρίστηκε από ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ μετριοπαθής και σωστή. Το ίδιο είχε χαρακτηριστεί και η αρθρογραφία του πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου, του πατρός Σοφρονίου. Είχε μία αρθρογραφία ο άνθρωπος και χαρακτηρίστηκε μετριοπαθής. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η μετριοπάθεια εκκλησιαστικών και θεολογικών φορέων δεν ικανοποιεί, όχι γιατί θέλει ο κόσμος ακρότητες, όχι γιατί θέλει μπαεράκια και συγκρούσεις, αλλά γιατί με μετριοπάθεια ένα θρησκευτικό δόγμα 2.000 ετών δεν μπορεί να διατηρηθεί εις τους αιώνες. Και επειδή παραλάβαμε από αιώνων μία θρησκευτική ιστορία και μία θεολογική, αν θέλετε, ιστορία, μία θρησκεία και τις παραδόσεις της, είμαστε υποχρεωμένοι να τις παραδώσουμε στους επόμενους αιώνες. Με μετριοπάθεια, λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω, δεν παραδίδεται όλο αυτό το πράγμα στους επόμενους αιώνες. Είναι καταδικασμένο εντός αιώνος να αποβεί μοιραίο, να πάει στα εξών συνετέθη. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Η πολύ μετριοπάθεια αρχίζει πλέον και ξενίζει κάποιους από εμάς. Γιατί τόσο μετριοπάθεια? Είναι γραφικοί οι Μητροπολίτες, οι 15-17 που είναι όλοι και όλοι στην ιεραρχία που αντιδρούν έντονα, και είναι προοδευτικοί, ανοιχτόμυαλοι και μετριοπαθείς εκείνοι που συνάδουν, που συμπλέουν με την άποψη που θέλει τη μετριοπάθεια. Εγώ διαφωνώ και έχω το θάρρος της νόμης μου και το λέω δημόσια. Διαφωνώ κάθετα. Συνεχίζω. Κυρίες και κύριοι, τον τελευταίο καιρό το τεράστιο επίσης θέμα, πρόβλημα της μετανάστευσης έχει πάρει πάλι τα πάνω του. Δεν αναφέρεται τακτικά πλέον και δεν ξέρω γιατί, αλλά καραβιές που έρχονται από το Αιγαίο, αλλά και φουρνιές, φορτηγές που έρχονται από τον Εύρο, θυμίζουν πάλι τα προπέρσινα και τα πέρσινα. Καθημερινά. Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του, να βάγει στη συμφωνία Ευρώπης και Τουρκίας για τους λόγους που έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και υπάρχει πάλι το πρόβλημα. Ποιες 40.000, ποιες 50.000, ποιες 60.000. Όπως πάει το πράγμα, φτάνουν σε 100.000 οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στη χώρα.
Η στατιστική από τη μία λέει ότι τα χρόνια του μνημονίου χάθηκε μια πόλη των 120.000 ευρώ. Συγγνώμη, των 120.000 κατοίκων. Χάσαμε. Μειώθηκε ο πληθυσμός κατά 120.000. Και την ίδια στιγμή αυξήθηκε ο αριθμός των μεταναστών κατά το ίδιο νούμερο. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό ούτε φοβικό. Είναι μια πραγματικότητα, είναι στατιστική. Αν θέλετε την δέχεστε, αν θέλετε την χαρακτηρίζετε, όπως θέλετε την χαρακτηρίζετε, πρόβλημά σας. Στατιστική κάνω. 120.000 Έλληνες μειώθηκαν, 120.000 μετανάστες αυξήθηκαν. Εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αν κάποιοι το βλέπουν ρατσιστικό, οι άνθρωποι είναι στην κοσμάρα τους. Εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και δεν είναι κακό σαφώς αυτά τα παιδιά να πάνε στα σχολεία, δεν είναι κακό σαφώς αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ιατρική περίθαλψη, δεν είναι κακό σαφώς και θα πρέπει να έχουν τη στέγη τους, το νερό τους, το φαΐ τους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται αφενός με το δημογραφικό και αφετέρου τι γίνεται παράλληλα και με αυτούς που καλούνται να πληρώσουν τη μαρμίτα και που δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίσει να παίρνει 150 χιλιάρια το χρόνο. Θα συνεχίσει να στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο. Όπως και ο κύριος Φίλης. Δεν τα στέλνουν στα δημόσια σχολεία. Τη μαρμίτα την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί είναι οι ανθρωπιστές, αυτοί είναι υπεράνω, αλλά άλλοι πληρώνουν τη μαρμίτα. Και επειδή διαμαρτύρονται αυτοί που πληρώνουν τη μαρμίτα, βάζουν τα παπαγαλάκια τους να τους περιθωριοποιήσουν κοινωνικά, να τους αναφέρουν ως ρατσιστές, ξενόφοβους, φασίστες κτλ. Και έχουν αυτοί και το σκυροχορτάτο και την πίτα σωστή. Και κάνουν τη ζωάρα τους και ζουν στα παλάτια τους και έχουν από την άλλη να αποδεκατίζεται άμεσα ο οποιοσδήποτε τολμήσει να αντιπαρατεθεί απέναντι στη δική τους λογική, τη δική τους πολιτική. Αυτά κυρίες και κύριοι με ενολίγης έτσι για τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος που παίζουν. Μου έλεγε το πρωί ο γιατρός, σας είπα, πήγα στον μικροβιολόγο, γιατί δεν μπορούν να βάλουν μία τάξη σε πράγματα απλά. Μου έλεγε λοιπόν, του πήγα μία κατάσταση από ένα παθολόγο που είχε 15 εξετάσεις. Μου λέει, έχουμε συμφωνήσει ότι οι παθολόγοι θα γράφουν μέχρι 10 εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο ιδιώτης, τα πληρώνει ο πολίτης, ο ασθενής. Έρχονται, μου λέει, εδώ οι άνθρωποι και έχουν όλο το δίκιο τους και φωνάζουν. Μα εδώ γράφει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, γιατί μας ζητάτε 30 ευρώ. Μα γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία ότι μέχρι 10 εξετάσεις καλύπτεται. Τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο ασθενής. Γιατί αφενός οι γιατροί γράφουν 15. Λέει ο γιατρός. Μα γιατί πρέπει να σου γράψω 15 για να ξέρω τι έχεις, άνθρωπέ μου. Γιατί δεν είμαι Θεός για να έχω άποψη για την υγεία σου και να σε προστατέψω. Πρέπει να έχω τους δείκτες από 15 εξετάσεις. Και λέει τώρα ο γιατρός, γιατί δεν αναφέρουν από το Υπουργείο ότι μετά τις 10 εξετάσεις θα υπάρχουν δυνατότητα μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ή, αν θέλετε, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι, πώς το λένε, και ο καθένας ξέρει, αλλά και ενημερώνεται και ο ασθενής. Μου λέει, αυτή τη στιγμή δεν είναι ενημερωμένος κανένας. Εσείς ξέρετε, κυρία μου, το λέω τώρα για να το μάθετε κιόλα. Ο κάθε γιατρός έχει ένα όριο εξετάσεων. Μη χαίρεστε όταν σας βάζει ο γιατρός καμιά τριανταριά εξετάσεις. Θα τις πληρώσετε από την τσέπη σας. Αλλά και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στο γιατρό που βάζει εξετάσεις. Άρα εδώ πρέπει να παρέμει ποιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό το σύστημα το οποίο θα πρέπει να καλύπτει την υγεία μας. Έτσι λοιπόν είναι έολος ο ασθενής. Όχι μόνο στις ουρές των νοσοκομείων, όχι μόνο στις ουρές των εξωτερικών γιατρίων, όχι μόνο στις ουρές για τα χειρουργεία, αλλά και στις ουρές ακόμη και για τις εξετάσεις αυτές. Επαναλαμβάνω και για πληροφόρηση αν θέλετε. Πάνω από ένα όριο συνταγογραφήσεων, αν θέλετε παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις, πληρώνεται από την τσέπη σας. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό τους και ιδιαίτερα
οι ευαίσθητες ηλικίες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πάνε οι άνθρωποι από εκεί και φεύγουν χωρίς να πάρουν τις εξετάσεις, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Όλα αυτά, μου λέει λοιπόν ο γιατρός, γιατί δεν τα εξομαλύνει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες. Και με ρώτησε στη συνέχεια, μήπως συμφέρει σε κάποιους να υπάρχει κοινωνική αναταραχή έτσι για εσωτερική κατανάλωση με άλλα και με άλλα, για να ξεφεύγουμε από τα πολλά και τα μεγάλα? Αναρωτήθηκα κι εγώ. Απλά πράγματα, ρε παιδιά. Βουλευτές έχουν, τα καταγράφουν, τα κάνουν μια ερώτηση. Πάνε στον Υπουργό Υγείας, θα μου πει τώρα, στον Πολάκη να πάνε. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Και λύνεται το πρόβλημα, βρίσκεται μια λύση. Γιατί λοιπόν απλά πράγματα δεν τα επιλύουν? Γιατί θέλουν ο κόσμος να τρώγεται μεταξύ μας? Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα? Θα αρπαχτώ εγώ με τον γιατρό, θα πάω μετά στο μικροβιολόγο, θα του πω, με κλέβεις, γιατί άλλα λέει η τηλεόραση, άλλα μου κάνεις εσύ, άλλα γράφει εδώ πέρα ο γιατρός, άλλα μου παίρνεις εσύ. Θα υπάρχει μια αναταραχή, θα τρογόμαστε μεταξύ μας, θα μαλώνουμε μεταξύ μας και θα αφήσουμε τους τύπους, τους κυβερνώντες εννοώ, να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα. Και δεν θα έχουμε μετά όρεξη να απευθυνθούμε και σε αυτούς. Και δεν μπορεί να τα βλέπετε όλα αυτά, ίσως αστεία, ίσως ανέκδοτα, ίσως γραφικά. Εγώ τα ζω και πιστεύω ότι τα ζείτε όλοι σας. Και επειδή όλα αυτά που σας λέω βγαίνουν από την καθημερινότητα του πολίτη και από την καθημερινότητα τη δική μας γενικότερα, ίσως είναι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν και οι διοικούντες, γιατί ζουν σε άλλο κόσμο. Δεν ζουν στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα ζουν οι βουλευτές μας, αλλά εφόσον είναι άφαντοι, δεν μπορούν να τα μεταφέρουν όλα αυτά. Γιατί ζουν και αυτοί εκεί που τους βάζουν να ζουν για να ψηφίζουν πάντα ναι. Οπότε δεν μπορούν να δουν προβλήματα ουσιαστικά. Θυμάμαι τώρα έτσι, μερικές από τις ερωτήσεις των βουλευτών μας εδώ για την επίθεση στη Χαλκίδα σε κάποιον τρασέξουαλ και κάτι τέτοια. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού πρώτα ο Θεός. Την Δευτέρα γύρω σε 10.30 με 12:25. Τηλεοπτικό ραντεβού σε κάνα μισάρο από τώρα. Να είμαστε καλά. Μέσα από το Xandy Channel και την ανοιχτή γραμμή για να τα ξαναπούμε. Γεια σας.